Ο Μπαμπάνιος επέστρεψε για να μας σκοτώσει. Χαρά σου και γεια σου. Είμαι εγώ. Garden of Bamban 4. Άνοιξαν οι πύλες του κάστρου και βγαίνει ένα τεράστιο σαλιγκάρι. Όχι, σε μισό. Ό,τι χειρότερο, η αλήθεια, φύγε. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε τον γιο μας, την κόρη μας, δεν θυμάμαι τι ακριβώς ψάχνουμε στο Garden of Bamban. Έχουμε πάει υπερβολικά πάρα πολύ βάθια. Στο σκατά. Και την προηγούμενη φορά είχε έρθει και εσύ μαζί μας. Σε παίρνω μαζί μου. Πάμε μια βολτίτσα. Οπα! Τι! 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 Οπα, Λαγιά μου και Χριστέ μου! Οπα! Εσένα δεν σε έχω ξαναπολεμήσει! Α! Α! Πού πάω! Πού πάω! Οπα! Πώς ξεκινάς έτσι το παιχνίδι? Εσείς, οι φαν του Μπαμπάν σας, έχω ένα δωράκι. Νέα merch αφίσα Mr. Adon. Με την υπογραφή μου, συν καινούριο μπλουζάκι. Μπαμπάν! Πού θα το βρεις με το link κάτω στην περιγραφή, φυσικά στο creatorshop.gr. Οι γονείς σου πέθαναν και εγώ σε έχω υιοθετήσει. Είσαι υιοθετημένο, το ξέρεις. Κάτι ξέρεις. Γι' αυτό με κοιτάς έτσι. Πάμε μια τσάρκα. Ω, δες εδώ, πώς σας λένε εσάς. Δεν έχω ιδέα και δεν με νοιάζει κανένα που είναι αλήθεια. Τρέχα για τη ζωή σου. Σεισμός, σεισμός, γίνεται χαμός. Θα κρεμιστεί το μέρος, ρε εσύ. Και εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Φτερωτέ μου, φίλε. Πού είστε, ρε? Α, καλά. Πώς πάσετε? Δεν πάτε καθόλου γρήγορα. Πώς γίνεται? Έχεις 4 πόδια. Έχω 2. Πας πιο γρήγορα. Έχω σταλιστεί. Πρέπει να τελειώσω αυτό το μαρτύριο. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Πού πάω? Σοβαρά, νομίζω αυτή είναι η ευθεία του θανάτου. Πόσο ακόμα! Άντε! Δεν χωράει από εδώ πέρα, έτσι. Δεν χωράς. Με το πάσο σου. Ναι, τι θες? Θες το πουλί μου. Σου έχω νέα, φιλαράκο, ούτε εμένα ούτε το πουλί μου θα πάρεις. Άντε από εδώ. Μπορείτε να σταματήσετε να με κοιτάτε, σας παρακαλώ, έχω δουλειά. Κάτσε εσύ εδώ. Ναι, μπράβο. Νιώθω άβολα, θέλω να κάνω τη δουλειά μου. Έλα εσύ εδώ, μικρέ. Πάμε να φύγουμε. Δες πως φεύγω. Αντίο. Drone, σε χρειάζομαι. Πού έχεις καθεί? Μου λείψες. Ανεβαίνουμε από εδώ. Μπούμ. Και αφήνουμε το πουλί. Άραξε εδώ πέρα. Μη κουνιέσαι. Θα πάω εγώ εδώ. Μπουρουμπούμ. Και κατσιά. Βάρα το. Να ρωτήσω, είσαι καλά? Πού κοιτάς? Δεν έχει κάτι εδώ πέρα. Εκτός αν υπάρχουν φαντάσματα. Τουλάχιστον να μου το πεις. Ανέβα πάνω μου, παπαγάλε! Δεν θες να έρθεις, κάτσε με τα φιλαράκια σου. Πες τους αν θέλουν να χωρέσουν από εδώ πέρα και να έρθουν με φάνε, να σταματήσουν να τρώνε ανθρώπους. Για να χάσουν κανένα κιλό. Δεν μ' αρέσει αυτό. Θα πλησιάσω στο σκοτάδι. Όχι, σιγά μην πάω στο σκοτάδι. Προφανώς θα πατήσω αυτό εδώ πέρα. Τέλει, υποθύμησα. Τι είμαι, βρεσάκος με σκουπίδια και με σένεις έτσι? Το πουλί μου, το άφησα πίσω! Φέρε το πουλί μου! Το πουλί μου! Πλέον έχω γίνει μπαμπάς, έχω κατοικίδιο. Έμεινε αδέσποτο και το υιοθέτησα, τι να κάνουμε? Είμαι φυλακισμένος και δεν μπορώ να φύγω χωρίς να απαντήσω κάποιες ερωτήσεις. Άμα απαντήσω λάθος, τι θα με κάνει? Θα με βάλεις να σε πίσω στη φυλακή? Ευχαριστώ πάρα πολύ, μη εγκλωβισμένος εδώ και πόσα chapters εδώ μέσα! Κάποιος φυλάκισε αυτός εδώ πέρα τους τύπους. Εσύ ήσουνα, αν θυμάμαι καλά. Εγώ ήμουνα. Σε ευχαριστώ, λέει, που το έκανες αυτό. Έχεις δει αυτόν εδώ πέρα τον τύπο ποτέ? Δεν με αφήνει στην ησυχία μου, με κυνηγάει κάθε φορά για να με φάει. Φυσικά τον έχω δει, βεβαίως. Ναι, δεν ξέρω ούτε εγώ πως είμαι ζωντανός, πίστεψε με, αλήθεια. Τρίτη ερώτηση. Έχεις δει αυτό εδώ πέρα το καλαμάρι πλοκάμι? Γιατί μου τα ρωτάς όλα αυτά ενώ ξέρεις την απάντηση? Όλες οι ερωτήσεις είναι απάντηση του ναι. Δεν έχω πει κάτι όχι ακόμα. Τέταρτη ερώτηση. Έχεις δει αυτό εδώ πέρα το πράγμα? Θα έλεγα όχι, δεν το έχω δει ποτέ. Ναι, από πάνω έχω δει. Πού θες να έρθω, από κάτω? Πέμπτη ερώτηση, άλλες πόσες ακόμα? Και αυτόν δεν το ξεχνάω. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ μέσα, με αγάπησε. Δεν με έχει αφήσει την ησυχία μου από τότε. Ναι, τον έχω δει βεβαίως. Σε ανατριχιάζει, α. Και εμένα, πού να δεις την κοπέλα του, που εγώ τη δημιούργησα. Αυτόν τον τύπο δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου, αλλά είναι ερώτηση παγίδα, επειδή αυτός νομίζω ότι είσαι εσύ. Παρατηρώ ένα πολύ τρομακτικό χαμόγελο μέσα από αυτό το σκότος. Θα πω όχι. I hope the rest of your answers were as truthful as this one. Να πάρω το τρονάκι μου και θα μου ανοίξεις να φύγω. Ας το καλό σου. Είσαι πιο τρομακτικός από κοντά. Καλώς φαίνεσαι, θα με φας. Τι χάσιμο χρόνο, δεν δουλεύεις καν εδώ πέρα. Ακολούθησε με, λέει, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Ελπίζω και εσύ να μην γίνεις κακό στο τέλος. Να πω πως μπορώ να σε εμπιστευτώ. Καλώς όρισες στο βασίλειο. Γιατί αυτή η πόρτα βγάζει τρομακτικές κραυγές? Πρέπει να μιλήσουμε στη βασίλισσα. Ό,τι και να γίνει, δείξτε σεβασμό. Τι είναι αυτό το
πράγμα. Όσο πιο βαθιά πηγαίνουμε, τα τερατουργήματα είναι πιο μεγάλα. Ένα μοβ πράγμα. Τι ακριβώς είσαι, Αμερικάνικος δράκος? Τι μύτη είναι αυτό, ή γλώσσα? Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Είναι περίεργο. Ω, αλλά είναι τεράστια. Είσαι τεράστια. Μάνα! Πόσο θα βαθμολογήσεις τις απαντήσεις που σου δώσε? 0! Τι είναι, δεν μιλάω πολύ. Δεν έχω φωνή. Μου έχουν ράψει το στόμα, δεν μιλάω. Έχω έρθει με την εμφάνεια, ναι. Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για το κάτω μέρος. Κυρά μου, όσο πάει, πηγαίνω πιο βαθιά, οπότε σιγά σιγά τα μαθαίνω κι εγώ. Είσαι εδώ και ψάχνεις το παιδί σου. Δεν θα τους βρεις εδώ. Πολλοί άνθρωποι έχουν σταματήσει να έρχονται εδώ πέρα κάτω. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μπορούμε να σε βοηθήσουμε να πας προς τα πάνω, αλλά ας γνωριστούμε πρώτα. Αυτή είναι η Βασίλισσα Μπουνσίλια. Αυτός είναι ο Σερίφης Βατραχάνθρωπος. Αυτός που προστατεύει το Βασίλειο. Είμαστε όλοι, λέει, πολύ στρεσαρισμένοι. Ελπίζω να μπορείς να καταλάβεις. Εγώ να μην καταλάβω. Πώς πάει το σανσέρ, λέει Σερίφη. Λείπουν πολλά πράγματα από το σανσέρ. Δεν ξέρουμε πού είναι και θα με βάλετε εμένα να τα ψάξω. Το κατάλαβα. Δεν χρειάζεται να υπολογίσετε και να μου το πείτε στη συνέχεια. Το κατάλαβα. Πάμε να τα μαζέψω, εντάξει. Δεν είναι αυτή η δικιά σου μάχη, η γονέα. Εγώ γονέας. Εγώ. Αν έχω ένα παιδί. Η Βασίλισσα λέει στον Βατραχάνθρωπο να έρθει να με βοηθήσει. Αντίο, καγκουρό, από τα Λίτλ. Θα πάω. Τώρα θα σε έχω μαζί μου. Μη με κοιτάς, έτσι παρακαλώ. Πού είναι η μαμά και ο μπαμπάς σου, ξέρω εγώ, νεκρή. Μην το κάνεις. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Δεν μπορώ να σε έχω να με ακολουθάς έτσι, με αγχώνεις. Όπως φαίνεται, κάθε chapter έρχονται και άλλοι χαρακτήρες. Αλλά να σου πω, κυρία Βασιλισούλα, τι κρύβεις εδώ μέσα? Πρέπει να βρεις, μου λέει, 6 εισιτηριάκια. 2 για τον καθένα. Για ποιον άλλον? 2 είμαστε κι εσύ. Αυτό εδώ πέρα έχει παιδικό εισιτήριο. Μορουδίστικο εισιτήριο. Δεν είναι το ίδιο εισιτήριο με το δικό μας. Εμείς είμαστε μεγάλοι ενήλικες. Μια καρτούλα. Και αυτό τι είναι? Οτιδήποτε. Α, εισιτήριο. Αυτό είναι το εισιτήριο. Εισιτήριο. Αντί να με ακολουθάς παντού, ψάξε να βρεις κανένα εισιτήριο. Κοίτα από κάτω, εσύ που είσαι κοντό. Κανένα εισιτήριο βρίσκεις? Να το. Να το. Να το. Κάνε την άκρη να το πάρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ου. Ψτ, πουλάρα μου. Το βλέπεις αυτό εκεί πέρα? Ποιος είσαι εσύ? Κάτι με παρακολουθεί από το σκοτάδι. Αυτός είναι ένας εφιάλτης. Πίστευα ότι ήμουν έτοιμος να αντικρίσω ότι είχε εδώ πέρα κάτω. Αλλά έκανα μεγάλο λάθος. Νιώθω προδομένος και νιώθω τρομαγμένος. Και τι στο καλό ήταν αυτό το πράγμα που ήθελε να μας πλησιάσει? Ήταν σαν ένα τεράστιο υπτάμενο πρόσωπο. Μου φαίνεται τρελαίνομαι. Κάνεις εδώ πάνω. Ποιος τα κρύβει τόσο καλά, θα ήθελα να ξέρα. Έχω αρκετά εισιτήρια. 1, 2, 3, 4, 5 και 6. All aboard. Ανεβείτε. Πάμε βόλτα. Βαράμε την κάρτα και ταξιδεύουμε. Okay. Συγγνώμη που σ' άφησα μόνο σου, αλλά πρέπει να μάθεις να ζεις μόνο σου. Θα μεγαλώσεις κάποια στιγμή. Δεν θα είμαι εγώ πάντα μαζί σου. Μπορείς να φοράς δύο καπέλα. Θα είσαι πιο cool έτσι. Όταν με έριξαν εδώ πέρα κάτω, ένιωθε ένα τίποτα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Βρήκαν εδώ πέρα κάτω, στα χειρότερά μου και με προστάτευε η Βασίλισσα. Το πουλάκι καζώνει λίγο πολύ γρήγορα. Πώς ήταν η βόλτα σου? Πέρασες καλά? Φτάσαμε. Καταζητούνται ζωντανοί νεκροί. Ναι, θες να μου πεις πώς λέγονται επιτέλους? Οι πόρτες είναι κλειδωμένες. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Πάντα όλα είναι κλειδωμένα. Γιατί όλοι καταζητούνται? Όλοι εγκληματίες είναι. Πώς και εσύ είσαι εγκληματίας, το παίζεις αστυνομικός? Αυτό το πράγμα νομίζω είδα σε σκιές. Δεν έχω ιδέα τι φίλο είσαι. Μου φαίνεται ήρθε η ώρα να αλλάξουμε χρώμα στον drone μας. Θα σε κάνω μπλε και θα σε φορέσω καουμπόικο καπέλο. Έλα εδώ εσύ. Κάτσε εδώ πάνω. Πατάω και σένα και κατσά. Drone, ήρθε η ώρα σου να λάμψεις. Τύπησέ το τιμημένο. Έτσι σε βλέπω στο χεύεις. Μπου. Χτύπα το! Τι έπαθες, γέρασες, είναι τόσο δύσκολο. Έλα, όσο πας χειροτερεύεις. Άντε. Να, γεια σου. Δεν ήταν δύσκολο, έτσι? Χάρηκα που σου γνώρισα, ήμουν εγώ. Θα πάω τώρα σε ένα πάρα πολύ σκοτεινό δωμάτιο και λογικά δεν θα βγω από εκεί πέρα ζωντανός. Θα σε πάρω μαζί μου, ρε. Άμα πεθάνω, θα σε πάρω μαζί μου. Δεν έρχεσαι. Σε μισώ. Αντίο. Γεια σου και χαρά σου. Ρον, θες να ρίξεις μια ματιά εκεί μέσα? Ναι, μια φορά να μην τρακάρεις. Πού πας, ρε, λάδο? Πας να μου ξεφύγεις, θα μπεις μέσα. Και ας είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνεις. Χώσου μέσα τώρα. Τέλεια. Βλέπεις τίποτα? Θα κλείσει μόλις μπω μέσα. Oh, what? What's τι? Happening? Τι? You stay in there and don't move. I'll figure out a way to get the door open. Ναι, βρες γρήγορα τρόπο να ανοίξεις την πόρτα. Δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Drone, βρες την έξω. Hi, I'm a hungry snake. Είμαι ένα πεινασμένο φίδι. Έχεις μήπως φαγητό? Μπορείς να φας τον drone μου? Δεν είναι καθόλου καλός φίλος. Πάντα με παρατάει. Ναι. Έλα. Μια χαρά. Μην λιποθυμάς, μην κάνεις τον νεκρό. Γιατί πάντα εγώ πρέπει να την πληρώνω. Μπου. Χιχί, τι χιχί. Ω! Drone! Πλαμμένο drone!
Τελικά ένα αγόρι. Και εδώ θα αφήσουμε τον Garden of Baban. Συγγνώμη για το μικρό επεισόδιο, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο. Τα επόμενα επεισόδια όμως θα είναι μεγαλύτερα αν αφήσεις ένα τεράστιο like και πάμε 15.000 likes πάρα πολύ γρήγορα. Μην ξεχνάς πως στο creatorshop.gr κάτω στην περιγραφή μπορείς να βρεις την official αφίσα του Garden of Baban με την υπογραφή μου και τα νέα μας Mr. Adon T-shirt με τον Garden of Baban από πίσω. Εδώ πέρα θα υπάρχουν όλα τα επεισόδια Garden of Baban για να δεις. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ciao.